της Ελευσίνας. Όπως θα δείτε και στα πλάνα, οι οδηγοί έχουν σχηματίσει ουρές χιλιόμετρων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της τροχέας, από τις 12 το βράδυ έως τώρα έχουν περάσει 27.260 οχήματα, 16 θηρίδες είναι ανοιχτές με τους κερματοδέχτες όσοι θέλουν να περάσουν και να πληρώσουν μέσω του E-Pass. Mm-hmm. Κολλημένα επίσης είναι τα οχήματα προς και μετά των διοδίων. Επίσης να πούμε ότι τη Μεγάλη Πέμπτη εχθές είχαμε μια έξοδο συνολική από την Αθηνών Λαμίας και την Αθηνών Κορίνθου 142.897 οχήματα, ενώ πέρσι είχαμε, είχαμε λιγότερα 141.813, οπότε έχουμε μια αύξηση 0,8%. Και να πούμε επίσης ότι χθες μόνο είχαμε 3 τροχαία θανατηφόρα σε σχέση με πέρσι που είχαμε 5. 37 ήταν επίσης ελαφρά και 28 λιγότερο ελαφρά. Επίσης, από ό,τι μας ενημερώνουν, αναμένεται να κορυφωθεί έξοδος αργότερα σήμερα. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα λιμάνια του Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Τα πλοία, όπως έχουμε ενημερωθεί και από το ρεπορτάζ, έχουν 90% πληρότητα. Και να πούμε εδώ πέρα επίσης, να πούμε επίσης ότι όσοι αναχωρούν, είτε έχει να κάνει μέσω πλοίου ή μέσω κτέλ ή μέσω αυτοκινήτου, να προσέχουν να έχουν ξεκινήσει έγκαιρα και να έχουν ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές για το τι ώρα πρέπει να ξεκινήσουν και για το τι μέτρα πρέπει να πάρουν. Λοιπόν, τα έκτακτα μέτρα της τροχιάς ούτως ή άλλως είναι σε εφαρμογή. Από εκεί και πέρα, να επισημάνουμε για όσους οδηγούς, για όσους θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους την επόμενη ώρα, ότι αυτή τη στιγμή είναι αυξημένη η κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας. Υπάρχουν ουρές λοιπόν και πριν τα διόδια και μετά τα διόδια με βάση το ρεπορτάζ που μας έδωσες, Κατερίνα. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας. Άρα θα πρέπει οι οδηγοί και οι εκδρομείς να οπλιστούν με υπομονή και να επισημάνουμε ότι από χθες που έχει ξεκινήσει η έξοδος, με βάση και τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι αυτή την ώρα, είναι μεγαλύτερη σε σχέση με πέρυσι. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.